Παραμένουμε στο θέμα. Καλησπέριζω αμέσως τώρα στη σύνδεση τον Δήμαρχο του Δημοτήχου, τον κύριο Ρωμίλο Χατζηγιάννογλου. Καλησπέρα, κύριε Χατζηγιάννογλου. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη. Πώς ήταν η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, πώς τη βιώσατε κι εσείς? Εντάξει, είναι μια διαδικασία την οποία δεν την περνάς κάθε μέρα. Σίγουρα υπάρχει αγωνία. Επιτέλους, βέβαια, πραγματοποιήθηκε και έγινε η εκδίκαση της υπόθεσης. Το περιμέναμε 3 μήνες σχεδόν τώρα. Από ό,τι είδα, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις από την πλευρά του κυρίου Τοκαμάνη, δεν είδαμε κάτι καινούριο. Είναι αυτά που είχαν καταγγείλει και με την ένστασή τους για τους υποψηφίους μας, για τα ψηφοδέλτια, τα οποία φυσικά επαναλαμβάνω ότι θεωρούμε ότι είναι αβάσιμα με την νομοθεσία και δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όλα θα πάνε καλά. Κύριε Χατζηγιάννογλου, τους υποψηφίους δεν τους ανακηρύσσει το πρωτοδικείο? Δηλαδή, μπορεί όντως να έχει γίνει κάποιο λάθος και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να είναι υποψήφοι και δεν μπορούσαν να εκλεγούν? Τι ακριβώς έχει γίνει? Από ό,τι φαίνεται και από το παρελθόν, πολλές φορές έχει εκδικαστεί η υπόθεση η οποία έχει εκπέσει υποψήφιος. Αλλά αυτό γίνεται αν όντως είτε κάτι ξεφύγει από το πρωτοδικείο, είτε έχει γίνει κάποιο σφάλμα την ώρα που βάζουμε μέσα στο ψηφοδέλτιο τους υποψηφίους, ίσως εμείς οι ίδιοι να μην ελέγξουμε αν έχουν κάποιο κόλλημα. Στην περίπτωση αυτή τι συμβαίνει, τι γίνεται? Χάνει ο συνδυασμός το εκλογικό αποτέλεσμα ή ο υποψήφιος χάνει την έδρα του και πάει στον πρώτο επιλεχόντα? Όχι, ο συνδυασμός για να εκπέσει και να χάσει τη θέση του πρέπει κατά κάποιον τρόπο η άλλη πλευρά να αποδείξει ότι όλα αυτά τα ψηφοδέλτια τα οποία ήταν σταυρωμένα για το συγκεκριμένο υποψήφιο επηρέασαν το εκλογικό σώμα ή ήταν σε μια θέση όπου μπορούσε να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το εκλογικό σώμα. Εκτός αυτού δεν υπάρχουν τόσες πολλές μονοσταυρίες για να πούμε ότι επηρέασε το αποτέλεσμα, διότι στα ψηφοδέλτια δεν είναι μόνο συγκεκριμένος υποψήφιος που καταγγέλουν, εννοείται ότι μπορεί, έχει δικαίωμα ο κόσμος να βάλει 4 σταυρούς, οπότε αυτό δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Τι χρονοδιάγραμμα έχουμε τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την απόφαση που θα βγάλει το δικαστήριο? Από ό,τι με έχουν ενημερώσει, μάλλον σε 20 μέρες περίπου θα γνωρίζουμε την απόφαση. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει, αυτή είναι και τελεσίδικη, υπάρχει και δεύτερος βαθμός μετά? Υπάρχει και δεύτερος βαθμός. Τελεσίδικη θα είναι όσον αφορά το εκλογοδικείο, εδώ τοπικά. Από εκεί και πέρα, όποιος νομίζει ότι αδικείται, μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε αρχικά το 20ήμερο και μετά αν θα υπάρξει και νέα προσφυγή. Τώρα, εκτός από αυτό, κύριε Δήμαρχε, είχαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα θέμα το οποίο είχε να κάνει με την παραχώρηση έκτασης για να αναγερθεί ένα νέο αστυνομικό τμήμα στην περιοχή του Δημοτήχου και ουσιαστικά να φύγει από εκεί, από το κέντρο, και να αποδεσμευτεί εκείνη η περιοχή. Τι ακριβώς συζητήθηκε και πώς θα γίνει το έργο αυτό? Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο το έχει ο Δήμος Δημοτήχου πολλά χρόνια τώρα. Έγιναν προσπάθειες και στο παρελθόν. Είχαν βρεθεί και οι πιστώσεις, είχε εκπονηθεί και η μελέτη για την κατασκευή ενός αστυνομικού τμήματος, το οποίο θα περιλάμβανε και το συνοριακό τμήμα. Παρ' όλα αυτά, για διάφορους λόγους πολεοδομικούς είτε πολιτικών αποφάσεων, δεν κατασκευάστηκε. Όταν αναλάβαμε εμείς, διαπιστώσαμε ότι προσπαθούσε η αστυνομία, το ήδη υπάρχουν αστυνομικό τμήμα, το Υπουργείο, να το ανακαινήσει. Και εκεί επεμβήκαμε και θεωρήσαμε πολύ σωστό να προλάβουμε και να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία, γιατί μετά το αστυνομικό τμήμα μπροστά στην Ελευθερώτρια θα ήταν τουλάχιστον για τα επόμενα 30 χρόνια. Κάναμε προσπάθειες για να βρούμε άλλες περιοχές και τελικά ευωδόθηκε αυτή η προσπάθεια, διότι στο οικόπεδο το οποίο είχαμε παραχωρήσει και στο παρελθόν και παραχωρήσαμε εκ νέου, πλέον το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διατίθεται να μας δώσει νέα πίστοση και να κατασκευάσει προκατασκευασμένο κτίριο, βαρέως τύπου όμως, όπου εκεί θα φιλοξενήσει το αστυνομικό τμήμα Δημοτήχου και το τμήμα ασφαλείας Δημοτήχου. Υπάρχει περίπτωση τα χρήματα αυτά, κύριε Χατζηγιάννογλου, να βρεθούν ίσως ανταποδοτικά από κάποιο άλλο έργο κτλ., ή θα πρέπει η αστυνομία να το χρηματοδοτήσει 100%? Όχι, η αστυνομία θα το χρηματοδοτήσει, έχει αποφασιστεί αυτό. Ναι, ναι, μου το έχει πει και ο Υπουργός εδώ. Απλά κάποια στιγμή συζητούσαν ότι υπάρχει μια περίπτωση να μπορέσει να βρεθεί και ανταποδοτικά κάτι
με κάποιο έργο το οποίο θα γίνει στην περιοχή, έτσι ώστε να εξισορροπηθεί η κατάσταση. Τώρα, πόσο σύντομα πιστεύετε ότι θα μπορέσει να προχωρήσει αυτό και τι θα κάνετε με το κτίριο το συγκεκριμένο που σήμερα λειτουργεί η αστυνομία όταν μετακομίσει η υπηρεσία? Το κτίριο που είναι αυτή τη στιγμή μπροστά στην Ελευθερότρα, επειδή ήταν κατά κάποιον τρόπο, μπορώ να το πω ότι δεν είχε επίσημα δηλωθεί, αλλά ήταν μια επιθυμία του Μητροπολίτη όταν παραχώρησε το κτίριο, το γεωργομείο για την ίδρυση του τμήματος δοκίμων αστιφυλάκων. Ναι. Είχε ζητήσει τότε με ευγενικό τρόπο ότι κάποια στιγμή θα ήθελε μπροστά στην Ελευθερότρια να κατεδαφιστεί το αστυνομικό τμήμα ώστε να απελευθερωθεί ο χώρος και να έχουμε μια όμορφη πλατεία και μια όμορφη εκκλησία εκεί ανοιχτά να μπορεί να αναπνέει και να γίνονται και εκδηλώσεις οπωσδήποτε. Αυτό ήρθε η ώρα, φαντάζομαι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, γιατί από την ώρα που θα κατασκευαστεί νέο κτίριο, πλέον αυτό το κτίριο το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έχει και κάποια θέματα στατικότητας, είναι σίγουρο ότι με τα ανάλογα έγγραφα που θα επέλθουν στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατεδάφιση του, διότι συνεννούμε και οι δύο πλευρές σε αυτό. Θα αλλάξει η εικόνα όλης της περιοχής πάντως. Οπωσδήποτε, γιατί και ο χώρος αυτός εδώ μπροστά στην Ελευθερότρια μαζί με το σχολικό συγκρότημα είναι ένας καλός, μεγάλος χώρος, είναι στο κέντρο του Δημοτήχου και στο επόμενο ΕΣΠΑ το οποίο ανοίγει. Φυσικά και θα καταθέσουμε μια μελέτη ανάπλασης αυτού του χώρου και πλέον το Δημοτήχο θα έχει μια τεράστια πλατεία για διάφορες εκδηλώσεις, είτε πολιτιστικές είτε οτιδήποτε, το οποίο του αξίζει πραγματικά αυτή την πόλη να έχει ένα τέτοιο χώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.